Oh.
and will cover a multitude of sins. Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εθαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της Χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγον ούτως εστίν ο Υιός Ιωσήφ και είπε προς αυτούς πάντως ερείτε μη την παραβολή ταύτην ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν όσα υπούσαμε γενόμενα εν τη Καπερναού πίσον και όδε εν τη πατρίδη σου. Είπε δε, αμήν λέγω ημίν, ότι ουδής προφήτης δεκτός εστί εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλέ χειρεΐσαν εν τες ημέρες ηλίου εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένετο όλυμος μέγας επί πάσαν την γη. Και πρόσου δε μίαν αυτόν επέμφθη Ηλίας ημί εισάρεπτα της Σιδώνος προς γυναίκα χείραν και πολλοί λεπρίσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημίν αίμανος ήρωος και πλήστησαν πάντες τιμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως της οφρίος του όρους, εφού η πόλης αυτόν οικοδόμητο, εις το κατακρινήσε αυτόν. Αυτός δε tell you,
There were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when there came a great famine over all the land, and Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. And when they heard this, all in the synagogue were filled with wrath. And they rose up and put him out of the city, and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down headlong. But passing through the midst of them, he went away in divina. Glory to you, O Lord. Glory to you.
Της αρχαιροσύνης σου μνηστεί, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού. Κυρία με λέγει
Ομολογήσω με.
Alpha
εχθές, όσα χρόνια και αν περάσουν και όσες φορές και αν μελετήσουμε τη ζωή του και ακούσουμε τους ύμνους, πάλι δεν θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, να πλησιάσουμε αυτή τη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, τον προφήτη Ηλία τον Θεσβήτη, ο οποίος δεν έγραψε βιβλία, έγραψαν όμως γι' αυτόν τόσα σπουδαία πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη που έζησε, αλλά και σύγχρονοι πατέρες ασχολήθηκαν με την μυστηριώδη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα σήμερα να επικεντρώσω το θέμα μου στην πρόνοια του Θεού δια τον προφήτη Ηλία και να επεκτείνω τα μηνύματα αυτά για την σημερινή ζωή μας. Ο προφήτης Ηλίας παίρνει εντολή από τον Θεό να πορευθεί σε έναν χήμαρο, διότι θα ήταν μεγάλη πείνα, και εκεί τον έτρεφε με κοράκι, το οποίο έφερε τροφή, το ψωμί και το κρέας. Και από το χήμαρο έπινε νερό. Και έτσι, ενώ επικρατούσε πείνα σε όλο το Ισραήλ, ο προφήτης Ηλίας δεν στερήθηκε αυτά τα αγαθά, διότι ήταν στην πρόνοια και στην αγκαλιά του Θεού. Μετά του λέει, πήγαινε, φύγε από εδώ και πήγαινε εις τα σάρκα της Σιδονίας και εκεί θα προνοήσω για σένα. Και εκεί συναντά μία χείρα η οποία μάζευε ξύλα για να φτιάξει λίγο αλεύρι που είχε ψωμί για τα παιδιά της. Την παρεκάλεσε να του δώσει και αυτού και λέει, είναι τόσο λίγο που δεν θα φτάσουν ούτε για τα παιδιά μου. Και ο προφήτης Ηλίας επέμενε, εμπήκε στο σπίτι της χείρας και τα αγαθά, το ψωμί πολλαπλασιάστηκε και έτσι συντηρήθηκε και η οικογένεια της χείρας, αλλά και ο ίδιος ο προφήτης. Και ανέστησε τον ιόν της, ο οποίος πέθανε. Αυτά τα σύντομα και λίγα από την ζωή του προφήτου Ηλίου μας διδάσκουν σε μας σήμερα την πρόνοια του Θεού. Τι είναι πρόνοια του Θεού? Είναι η αγάπη του Θεού για τον κόσμο, για την υλική δημιουργία, για τα πετεινά του ουρανού, για μας τους ανθρώπους. Και όπως θυμάστε, ο Κύριος είπε, γιατί με ρημνάτε, κοιτάξτε, λέει, τα πετεινά του ουρανού, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, όμως ο πατήρ, ο ουράνιος, τρέφει αυτά. Πόσο εσάς που είστε εικόνα Θεού, γιατί ολιγοπιστείτε, αλλά η μέρημνα του Θεού δεν συνίσταται μόνον στα υλικά πράγματα. Έχει πρόνοια ο Θεός για τη σωτηρία μας, για τις ανάγκες της ψυχής μας και πολλές φορές δοκιμασίες στη ζωή και ασθένειες είναι μέσα στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ μας λέγει, «Επίρριψον επί Κύριον την μέρινά σου και αυτό σε διαθρέψει». Και ακούμε, αλλά πόσες φορές συνειδητοποιούμε τι σημαίνουν τα λόγια. Πόσες φορές έχουμε ακούσει στην αρτοπλασία που ψάλλουμε, πλούσιοι επί
που ζητάνε και πιστεύουν στον Κύριο δεν θα ελαττωθούν από κανένα αγαθό. Και πράγματι, όποιος ζητάει το θέλημα του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, δεν θα ελαττωθούν τα αγαθά του. Να λοιπόν τι σημαίνει πρόνοια του Θεού, να τι σημαίνει συντήρηση της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτά τα δείγματα, τα βιώματα του προφήτου Ηλιού παρουσιάζει σήμερα στην εορτή του ο Άγιος για να μας πει ότι όπως εγώ παρέθεσα την ζωή μου στο Θεό, έτσι και εσείς άλλωστε ακούμε στη Θεία Λειτουργία. Και πάσα της Παναγίας αφράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμων Θεοτόκου με τα πάντα και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθέτομεθα. Να παραθέτουμε, να εναποθέτουμε την ζωή μας στο Θεό και Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από μας τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εργαζόμεθα και ότι πρέπει να αφήσουμε στην τύχη και να λέμε ενδιαφέρεται ο Θεός. Αλλά η εργασία είναι η ευλογία του Θεού, αλλά με μέτρο ώστε να μην γίνεται κατάκριση και βάρος και άγχος και καταπίεσης και έτσι δεν χαιρόμεθα τα αγαθά του Θεού, διότι δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Έχουμε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος εβίωσε, έζησε την αγάπη του Θεού, αλλά και την ευεργεσία του Θεού, την οποία και εμείς ζούμε σήμερα. Το ότι είμαστε ζωντανοί και ήρθαμε στην Εκκλησία, αυτό είναι μια ευεργεσία, ένα δώρο, μια αγάπη, η πρόνοια του Θεού για μας. Πόσοι σήμερα σε όλο τον κόσμο έχουν πεθάνει, πόσοι είναι άρρωστοι στα νοσοκομεία ή στα σπίτια τους. Το ότι ήρθαμε όπως ήρθαμε, με τα προβλήματά μας, με τις ασθένειές μας, είναι πρόνοια του Θεού, είναι δώρο του Θεού. Η ζωή ανήκει στο Θεό, Αυτός μας την έδωσε. Ας εναποθέτουμε την ζωή μας στο Θεό, στην πρόνοια Του, και Εκείνος γνωρίζει τα αιτήματά μας, τις ανάγκες μας. Έχουμε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος έζησε, εβίωσε την αγάπη του Θεού, την ευλογία του Θεού, να ευλογεί όλους εμάς. Αμήν. The incarnate angel, the cornerstone of the prophets, and the second forerunner of the coming of Christ. These three descriptions, brothers and sisters, speak about the presence of Saint Elias, or Prophet Elias, in the life of the Church. These three references are the start of his hymn, which we hear repeatedly on this day. Brothers and sisters, when we honor special people in the life of the Church, we are indicating God's presence within our lives and giving magnitude and glory to God for all that he has done, for all that he will do, and for all that he is doing to us now at this very precious moment. The incarnate angel, certainly, yes, because he had something to teach us about Christ, something to declare to us that is pure and does not have any human incentive behind this message, because the message that Prophet Elias had to teach was a message from God, to love God, to live like God, and to be in God. The cornerstone of the prophets
Well, he lived in the 9th century BC, by approximately 850 BC, during the time of King Ahab of Israel, who was, according to the testimony of the Old Testament scriptures, the most wicked king of Israel up until then. And yet, he was the cornerstone of the prophet's wine, because such was his grace and charity before God, that he was esteemed worthy not to die, but to be ascended into heaven through a fiery chariot. And this third point about him being the second forerunner of the coming of Christ. Brothers and sisters, we know what St. John the Baptist did when he declared to us Christ. And in his simplicity he said, I must decrease and he must increase. The prophet Elias has to teach you and I today that greatness awaits us. And that greatness is something that we can experience from now. Allow me to say a couple of very simple things. It is not our place to turn the church, to turn the world into a church. It is not our place to partition people and to cut them into our own image. It is not our place to dictate what people should do with their lives. But it is our place to accept Christ. It is our place to be transfigured. It is our place to be transformed. Prophet Elias fasted, went to the desert, to the mountain to pray, as an expression of his protest towards the wickedness of the king of the day and the massacres that were taking place in the name of governance. Brothers and sisters, massacres occur in all forms. Nonetheless, the good news for us is that the kingdom of heaven is a gift to all of us. It is not something that we need to impose on each other. It is not something we need to fight for or steal from each other or be suspicious if it is not where we think it is. It is a gift that awaits us, and it is a gift from all, for all. One very simple miracle, brothers and sisters, that the prophet Elias conducted, which you all know about. There were two altars, one dedicated to a false god and one to a true god. One was dry wood, the other was saturated. The dry wood altar did not burn, but the altar that prophet Elias set up, that was dedicated to God, was saturated three times, but lit instantly as indicative of God's presence within his life. Brothers and sisters, we must sincerely identify with Elias in many ways. But in particular, the actions that take place in the Bible, we are called only to see ourselves and ourselves as individuals, as people that God is trying to communicate to. And it is true that our lives can be saturated, and that we can do a horrible job, and that we can even be wicked and glorify this. But with a bit of openness, with a bit of acceptance, the presence of God can come into our souls like divine fire and elevate us and give us that identity that rightly belongs to us as children of God. Brothers and sisters, let us please take courage today, not only today, but for every moment of our lives, that the potential that awaits the human person is nothing short than the kingdom of heaven on earth. As Elias ascended into heaven, showing us the path that awaits us, let us then await and accept this precious gift that God gives to all of us, and that is the kingdom of heaven, which is made real
when we communicate with God, through our relationship, our communion with God in the life of the church. May God help us, protect us, and bless all his people to arrive and to accept this gift of eternal life. Amen.
Yeah, I'll swear.
μέση, μονευμέση, μονευμέση. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την δικαία ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. An angel in human flesh, and of the prophets the king, the second forerunner of the coming of Christ, Elijah the glorious, by sending down from heaven. Oh.
Christ, when Almighty God, unto you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Rejoices at the ministry that is taking place here and is delighted to be able to care for all of Adelaide, but in particular for Father Stavros and his parish. His Grace also cordially extends his gratitude to all those who have come to pray here today and have honoured our celebration with their presence. And of course, in particular as well, our distinguished civil authorities who we look to for governance and strength and inspiration,
this is a blessing not only for the local community, but for our whole nation, through God, God has called them to guide us. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναγίας Εφημητρός, των Αγίων Δόξων και Περνίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θεματουργών Αναργύρων, του Αγίου Δόξου Προφήτου Ηλίου, του Θεσμίτου, που την μνήμη λεπτερούμε και πάντων των Αγίων Ελεήσεων και Σωσήμων, ως αληθός φιλόδρομος και λέει ημών Θεό. Thank you.